και σαν τοπική αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού και σαν πανεπιστήμιο. Έχουμε μεγάλες υποχρεώσεις απέναντι στην τοπική κοινωνία. Άρα, είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να γιορτάσουμε την 8η Μαρτίου. Η 8η Μαρτίου δεν είναι γιορτή, μάλλον. Οι γυναίκες ούτε δέχονται, ούτε γιορτάζουν εκείνη τη μέρα. Και ζητάμε από την κοινωνία ολόκληρη να αναστοχάζεται. Τι σημαίνει αυτή η ανισότητα, πόσο κοστίζει αυτή η ανισότητα και ποιοι και ποιες ωφελούνται από την υπέρβασή της. Να σας πω για το ευχάριστο νέο, με βάση την εμπειρία, την καλή πρακτική της Επιτροπής 50-50, Αιγαίο 50-50. Χτες συστήθηκε η αντίστοιχη Επιτροπή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με πρόεδρο τη γνωστή κοσμητόρισα της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου, την συνάδελφό μας, τη Δήμητρα Τιγκογκίδου. Άρα, το επόμενο συμφωνητικό που θα υπογράψουμε, αν δεν μας προλάβει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που ζητάμε τη βοήθειά σας να το πετύχουμε σύντομα, μας την έχει υποσχεθεί η Χαρούλα, θα είναι με το Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, και αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα δίκτυα σημαντικών φορέων γνώσης και πρακτικής και στρατηγικής και μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για τις τοπικές κοινωνίες θα λειτουργήσει προς όφελός τους και κυρίως προς όφελος των γυναικών που πλήττονται από την κρίση, που τα ποσοστά της ανεργίας τους ξεπέρασαν στις νέες γυναίκες, για παράδειγμα, το 60%, που η βία σε κάθε μορφή της έχει πάρει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις και είναι υπόθεση και των πολιτικών αρχών και των ακαδημαϊκών και της κοινωνίας ολόκληρης. Εμένα θα μου επιτρέψετε να μιλήσω για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και να πω ότι είμαστε περήφανοι για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, πολύ περήφανοι που το έχουμε στην περιοχή μας, που λειτουργεί. Αισθανόμαστε την υποχρέωση, την ευθύνη να το στηρίξουμε με κάθε τρόπο. Είναι μια τεράστια πηγή πλούτου. Είναι και μπορεί να γίνει κινητήριος δύναμη για πάρα πολλά τα θέματα τα οποία μας βασανίζουν. Ως Περιφερειακή Αρχή, λοιπόν, να ξέρετε ότι θα είμαστε πάντα δίπλα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με όλους τους τρόπους που μπορούμε να το στηρίξουμε, προκειμένου όχι μόνο να διατηρήσει τη θέση του, εμείς θέλουμε να το δούμε να αναπτύσσεται, θέλουμε να το δούμε να μεγαλώνει, θέλουμε να το δούμε να συνεχίσει, να πρωτοπορεί, όπως σε αυτό το έργο πρωτοπόρησε, και δεν είναι η πρώτη φορά που πρωτοπορεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ένα μικρό πανεπιστήμιο, πολύ βασανισμένο, εγώ θα έλεγα και εγκαταλελειμμένο από την κεντρική διοίκηση. Όμως η αξία των ανθρώπων του, το μεράκι, το βάθος, ο πλούτος της γνώσης που υπάρχει εκεί, βλέπετε ότι το βγάζει συνέχεια στην επιφάνεια και αναδεικνύει επιτυχίες του. Θα πορευτούμε μαζί, σε όλα τα θέματα θα πορευτούμε μαζί και θα είμαστε σταθερά δίπλα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, γιατί ξαναλέω ότι όλες αυτές οι περιοχές, είτε είναι περιφέρειες, είτε είναι χώρες ολόκληρες που ζηλεύουμε, θα δείτε ότι ένας από τους πυλώνες που έχουν και πάνω στους οποίους έχουν στηριχθεί για να φτάσουν στα επιτεύγματα που έφτασαν, είναι βεβαίως η εκπαίδευση, βεβαίως ο πανεπιστημιακός χώρος, ο οποίος είναι πάρα πολύ υγιής και ισχυρός. Γι' αυτό για την υγεία και τη δύναμη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θεωρήστε μας και εμάς συναγωνιστές σε όλα τα επίπεδα.